Και η καλύτερη αναγνώριση του έργου των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι άλλη από την έμπρακτη ενίσχυσή τους. Γνωρίζετε πως η συμφωνία για την αγορά 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ έχει ήδη ψηφιστεί, ευτυχώς με μεγάλη πλειοψηφία από την Εθνική Αντιπροσωπεία και υλοποιείται με ρυθμούς ταχύτατους, πρωτόγνωρους για τα δεδομένα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης εν γέννη. Ταυτόχρονα εξελίσσεται η αναβάθμιση των F-16, προχωρούν ενέργειες για την απόκτηση και νέων ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Για το ναυτικό, όπως έχω δεσμευθεί, θα προχωρήσει ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ, αλλά και η δρομολόγηση απόκτησης ναυπήγησης 4 νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου. Είναι η μεγάλη απόφαση την οποία πρέπει να πάρουμε ως χώρα, ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως Εθνική Αντιπροσωπεία, το πρώτο εξάμηνο του 2021. Και βέβαια προχωράμε και σε σημαντική ενίσχυση του στρατού Ξηράς. Συνολικά μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο, μεγάλο πρόγραμμα 105 διαφορετικών πρωτοβουλειών ύψους 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ δρομολογείται ακόμα η ενίσχυση του δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων με πρόσληψη ακόμα 15.000 επαγγελματιών νέων στελεχών.